τηλεοπτικό που αφορά βεβαίως στο Sky. Την καναλάρα. Πολλά τηλεοπτικά που αφορούν μόνο στο Sky σταθμό. Μόνο Sky έχει τηλεοπτικά αυτή την περίοδο και ευτυχώς δηλαδή, γιατί ανανεώνεται το πρόγραμμα και με πολύ δυνατά project. Είσαι θυμωμένη τώρα ή χαρούμενη? Τώρα είμαι χαρούμενη. Με πολύ δυνατά πρόσωπα. Και να πούμε ότι το My Style Rocks, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 16 του μήνα και στις 10 ξεκινούν τα γυρίσματα, συμπληρώθηκε το puzzle της Κριτικής Επιτροπής. Εγώ θα αρχίσω συναισθηματικά. Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Νάτα, Στέλιος Κουδουνάρης και Δημήτρης Σκουλός. Άντε, επιτέλους! Μπράβο. Βγήκε καπνός! Καλορίζικη! Επειδή δεν έχει βγει δελτίο τύπου από το κανάλι επίσημα και εμείς κάνουμε ρεπορτάζ, βέβαια είχαμε κάποιες πληροφορίες και χθες, αλλά περιμέναμε. Όχι από μένα πληροφορίες. Όχι. Εγώ τη ρώτησα. Περίμενε λίγο. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Θα το ξαναπώ ότι όταν είναι κάτι από το Sky, λέμε ότι είναι από το Sky. Όταν είναι κάτι από την εκπομπή, το αναλαμβάνει και το χρεώνει το κάθε δημοσιογράφος. Φαντάζομαι για τη Γραμμέλη κανείς δεν έχει να πει κάτι μετά από τόσα χρόνια για την ιδιότητά της. Παρένθεση. Εγώ χτες, επειδή το είχα ακούσει, μάρτυρές μου όλοι, δεν ανέφερα τίποτα στο καμαρίνι, τίποτα στη σύσκεψη, γιατί δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Το έκανα. 100%. Και επίσης δεν θα ήξερα αν σε έφερνα σε δύσκολη θέση όχι. Γιατί εγώ τη ρώτησα, αλλά νομίζω δεν την έφερα σε δύσκολη θέση. Με ρωτήσανε όλοι χθες, απλά εγώ επειδή έχω κάνει και όλο αυτό, ήμουν απλά σαν γκέρινη και τους κοιτούσα. Μέχρι να βγει βέβαια το δελτίο τύπου από το σταθμό. Είσαι για πόκερ καλή τώρα, να ξέρεις. Περιμένουμε. Ο Σκουλός είναι ένα πρόσωπο που το έχουμε ξαναδεί σε Κριτική Επιτροπή, αλλά όχι σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με περισσότερη λεπτομέρεια, με... έχει πιο... άλλος ρόλος. Χρειάζεται άλλη ανάλυση, φαντάζομαι, από ό,τι αυτή στο Next Top Model. Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Εμένα βλέπω μπροστά μου τρεις ανθρώπους που αγαπώ πάρα πολύ και εκτιμώ ιδιαίτερα, ειδικά το μεσαίο κορίτσι. Εντάξει, νομίζω θα φωτίσει πολύ το πλατό του My Style Rocks. Και υπάρχει μια παρουσιάστρια που είναι επίσης πάρα πολύ δυνατή. Δηλαδή, είναι τέσσερις άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέροχοι για μένα. Είναι μια ωραία παρέα, παιδιά, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που ξανασυναντιέται η Λιάνα με το Σκουλό σε τέτοια συνθήκη. Είναι και πάρα πολύ φίλοι τους ή άλλως, οπότε μοιραία θα βγει και χειρότερα. Αυτό θα σε ρώταγα. Εσύ που την ξέρεις καλά, θα κολλήσουν η χημεία τους? Έχουν ήδη χημεία. Όλοι μαζί και οι τέσσερις. Οπότε... γνωρίζονται. Ναι, βέβαια. Ναι. Και έχουν και πολύ καλές σχέσεις. Και οπότε... η Κατερίνα. Ναι, αλλά θέλουμε να δούμε και λίγο κόντρα. Επίσης η Κατερίνα είναι μια ευγενής παρουσιάστρια. Κόντρα καλή... δεν ξέρω τι θέλει να δει ο Νίκος. Εγώ να θέλω να δω, γιατί είναι επιτυχία. Πολύ ενδιαφέρον να η Επιτροπή να έχει διαφορετική άποψη. Γιατί αν δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν έχει ενδιαφέρον. Η χημεία είναι να έχουν καλές σχέσεις. Τώρα η επαγγελματική γνώμη του καθενός προφανώς ενδιαφέρει. Αυτό. Δεν είναι φασόν εργοστάσιο. Κατάλαβες τι λέω. Πάντως η Λιάννα είναι ένα κορίτσι που έχει αποδείξει ότι όταν έχει να πει κάτι θα το πει. Εσύ γκέστη θα κάνεις? Όχι. Γιατί καλέ. Ω, γιατί εγώ είμαι στο πρωινό μας. Ένα καλά θα το κάνει. Ένα καλά θα το κάνει σίγουρα. Είναι το μας. Γιατί είμαι στο πρωινό μας. Ωραία. Το ήξερα ότι δεν μπορείς γιατί είσαι εδώ, αλλά λέω, είπα για guest, δεν είπα. Θα έχει ένα ενδιαφέρον να πάμε μια μέρα εγώ κι εσύ. Α, μια γιατί μέρα εγώ κι εσύ πάμε. Ω, παιδιά, τι να τα πακούω. Να ναι. Μην πάμε, όλα θα τα περάσουμε, σε όλα θα γυρίσουμε. Καλή αρχή, καλή επιτυχία να ευχηθούμε και να μην έχουμε άλλες αλλαγές. Όχι, εδώ να κάτσει, εδώ κοίταξε, να κάτσει. Κοίταξε, είναι η ανάδρομη. Πολύ, όταν ανάδρομος, 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 ανάδρομος. Παράδρομη είναι και όλα. Μα από παράδρομο.